Δεν σεβάστηκαν 5,7 εκατομμύρια χρόνια ιστορίας και αφαίρεσαν απολυθωμένα ίχνη βάδισης του ανθρώπου. Ο λόγο για του ασυνείδητου που φέρεται να αφαίρεσαν την προηγούμενη Τρίτη, σύμφωνα με τι μαρτυρίε, αποτυπώματα από απολυθωμένα ίχνη βάδιση που είχαν βρεθεί το 2002 από Πολωνό παλαιοντολόγο και σύμφωνα με τι εκτιμήσει των επιστημόνων ανήκουν σε πρόγονο του ανθρώπου. Η κλοπή διαπιστώθηκε από πολίτη που επισκέφθηκε πριν από δύο ημέρε το σημείο, ο οποίο και ενημέρωσε τι αρχέ. Στη συνέχεια, το χώρο επισκέφθηκαν στελέχοι του Μουσείου Φυσική Ιστορία Κρήτη, όπου διαπίστωσαν ότι είχαν αφαιρεθεί 10 από τα περίπου 40 πετρώματα. Δυστυχώς προκάλεσαν μια ανεπανόρθωτη καταστροφή, μια ανεπανόρθωτη βλάβη. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια προσβόλη σε όλους μας, στην κοινωνία, στις υπηρεσίες, στο κράτος και φοβάμαι ότι αν αυτό έχει γίνει από κατοίκους της περιοχής, ντόπιου, είναι μια τεράστια ντροπή, ένα τεράστιο όνειδος. Σίγουρα δεν τιμάει αυτή η ενέργεια κανένα, θεωρούμε ότι έγινε από άγνοια. Ο κύριο Χαράλεμπο Φασουλέ, μιλώντα στη Νέα Τηλεόραση Κρήτη, τόνισε ότι με τη χρήση λέιζερ έχει αποτυπωθεί το σύνολο των απολυθωμάτων και αυτό καθιστά αδύνατο το γεγονό να απολυθούν σε μουσεία και φορεί. Αυτά τα απολυθώματα έχουν όλα καταγραφεί με απόλυτη λεπτομέρεια, έχουν σκαναριστεί με λέιζερ, οπότε είναι όλα καταγεγραμμένα στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Συνεπώ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτά να απολυθούν σε κανέναν επίσημο φορέα, μουσείο ή οποιοδήποτε γιατί αμέσω θα αναγνωριστούν ε, λόγω τη καταγραφή που του έχουμε κάνει. Συνεπώ, για του που τα έχουν έχουν δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί μεγάλε καταστροφέ κατά τη διαδικασία αποκόλληση και με αφορμή το γεγονό αυτό, το μουσείο ζητά μέτρα φύλαξη του χώρου. Ο λόγο που αυτά τα πολιθώματα έμειναν εκεί είναι ότι η επιστημονική ομάδα ήθελε αυτά τα πολυθώματα να μείνουν στον τόπο του, να αναδειχθούν στον τόπο του και να έρχονται επισκέπτε από όλο τον κόσμο στο καστέλι τη Κισάμου και να τα βλέπουν. Ο Δήμαρχο Κισάμου, αφού καταδίκασε την ενέργεια των βανδάλων, απευθύνει έκκληση στου ασυνείδητου να επιστρέψουν τα πολυθώματα καθώ δεν θα έχουν κανένα οικονομικό όφελο και κάνουμε έκκληση ότι μπορούν να επιστραφούν, δεν χρειάζεται να τιμωρηθεί κανεί, μπορούν να τα αφήσουν με κάποιο μήνυμα στο Δημαρχείο ή οπουδήποτε άλλο και να δούμε πώ θα μπορέσουν να τα γυρίσουν πίσω όσα δεν έχουν διαλύσει. Αξίζει τέλο να υπενθυμίσουμε ότι η πολυεθνική ερευνητική ομάδα που συστάθηκε από το Πανεπιστήμιο τη Ουψάλα τη Σουηδία μελέτησε τα έχνη και πιστοποίησε ότι πρόκειται για δίποδη βάδιση κάποιου άγνωστου προγονικού είδου του ανθρώπου που δημιουργήθηκε πριν από 5,7 εκατομμύρια χρόνια, γεγονό που τα κατατάσσει στα παλαιότερα που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα.